άτιτλο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Τίποτε απολύτως το ρομαντικό δεν είχε όταν με είπεν «Ίσως να πεθάνω». Το έλεγε ω ως φυσικόν εις έναν νέον 23 ετών. Κι εγώ, 25, έτσι το πήρα ελαφρά. Τίποτε της ψευδούς ποιήσεως της ψευτοαισθηματικής για να στενάζουν κομψές κυρίες στα βουδουάρ τους. Και εν τούτης, όταν βρέθηκα έξω από την πόρτα της οκέλας, με ήλθε ιδέα που πράγμα δεν ήταν. Μπορούσε και να πέθνισκε και με το φόβο αυτό ανέβηκα τεσκάλες τρέχοντας. Ήτανε τρίτο πάτωμα και χωρίς τίποτα κανένας μας να πει τον φίλησα ολόκληρον, όλη την εμορφιά του, πάλι και πάλι σαν άθελα να μην τον χάσω. Τον φίλησα το μέτωπο, τα μάτια του, το στόμα, το στήθος του, τα χέρια και κάθε, κάθε μέλος που θάρεψα, όπως λέγουν οι θείοι στίχοι του Πλάτωνος, που η ψυχή μου ανέβηκε στα χείλη. Δεν πήγα στην κηδεία του. Ήμουν άρρωστο. Πού δύναμη γι' αυτό. Κι ίσω προτίμησα να τον αφήσω να τον κλάψει αγνά. Με στο λευκό του φέρετρον η μάνα του.